γιατί που παμείν και λένε θα ξεπουλήσετε τα πάντα και θα γλιτώσουν προς το παρόν μόνο οι αρχαιολογικοί θεοί. Ο υπεύθυνος πρωθυπουργός είναι εξαφανισμένος. Η συμμορία του, η κυβερνητική, έτσι γιατί είναι συμμορία με παπηγιών και γαμπάτων, εγκληματίες, υπεράνω υποψίας που ξεπουλάνε τον τόπο κυριολεκτικά και μιλάνε και εξ ονόματος του ελληνικού λαού ότι αυτή ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Είναι κρυμμένοι και άθλοι, ότι σκρύβονται οι καλοί κλέφτες, έτσι οι καλοί διαρρήκτες και δεν βγάζουν την πραγμάτια έξω, έτσι κρύβεται όλη αυτή η κυβερνητική συμμορία από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο Υφυπουργό, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και δεν μπορούν να πουν κουβέντα, έτσι, δεν μπορούν να πουν κουβέντα. Αυτοί που υπερπήρησαν και υπονόμευσαν το Μητσοτάκη, αυτοί που υπονόμευσαν το Σιμίτι, αυτοί που υπονόμευσαν τον Καραμαλή, για αυτή την πολιτική. Και σήμερα έρχονται και λένε, θα βγάλουμε πολιτήριο που θα λέει «Πολίτε η Ελλάδα σε ποινή ευκαιρίας, διότι όταν τυπώταν πολλής την κρατική σου περιουσία της επιχειρήσης Εθνικής Αττικής, πουλάς το ίδιο το σπλάχνος, πουλάς τα σπλάχνα της Ελλάδος, επειδή είσαι ανίκανος να βρεις άλλες πολιτικές». Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Τον κύριο Σαμαρά, που χτες έκανε του μάγκια από τα έδρανα της Βουλής και έλεγε στον Παπανδρέο, ακούστε, ότι δεν θα σ' αφήσουμε να ξεπουλήσεις, να διαλύσεις και να παραδώσεις την Ελλάδα. Προσέχτε, 2 ώρες μετά από αυτά που έλεγε, έβγαιναν οι σύμβουλοι υπάλληλοι του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και έκαναν τις ανακοινώσεις που έκαναν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ή ήταν ψευτοαντιστασιακός και ψευτόμαγκας ο κύριος Σαμαράς, έτσι, ή ότι γνώριζε τα σχέδια της Τρόικας και της κυβέρνησης και τα κάλυπτε και έκανε τον ψευτοαντιστασιακό να στη Βουλή, αλλά αντελήφθη ότι τον εξευτέλισε η Τρόικα και ο Παπανδρέου, γιατί 2 ώρες μετά από αυτές τις αχρίαστες μαγκές που επιδείκνυε από τα έδρανα της Βουλής, οι Τροϊκανοί επέβαλαν τη δική τους πολιτική, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και αποφάσισαν να ξεπουλήσουν κυριολεκτικά την κρατική περιουσία της Ελλάδος, τη ΣΔΕΚΟ της Ελλάδος, την ακίνητη περιουσία της Ελλάδος, για να παντελονιάσει ο κομματικός στρατός, πράσινες και γαλάζιες, όχι απειλοπαδί, όχι τα απλά στελέχη της μίζης, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τι να την κάνουμε την κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από 48 αργομίστους, εκ των οποίων κάποιοι χρησιμοποιούν τα πρωθυπουργικά αεροπλάνα και πηγαίνουν δίθεν για δουλειές στο εξωτερικό, ή πηγαίνουν και παίρνουν και τις ερωμένες και ένα σωρό εσμό, έτσι, αργομίστων και αργοσχόλων, μπαμπατζίδων που τους έχουμε πάνω σε όλους μας. Τι να τους κάνουμε τους υπουργούς αυτούς, όταν, έτσι, τρεις υπάλληλοι κατευθύνουν την Ελλάδα. Δεν έχουμε ούτε κυβέρνηση, ούτε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε 2 κομματικές χρεοκοπημένες συμμορίες που ζητίζονται από τα λεφτά του κράτους που έχουν πάρει δανεικά από τις τράπεζες, 120 εκατομμύρια ευρώ ένας, 110 εκατομμύρια ο άλλος, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο ένας έχει στο χέρι τον άλλον και όλους μαζί τους έχει η Τρόικα, με την υπόσχεση βέβαια, τους διευκολύνει η Τρόικα να τα ξεπουλήσουν όλα, αλλά να ζήσουν και εκείνοι καλά και τούτοι εδώ πέρα οι πολιτικοί καλύτερα. Φοράνε τις γραμμάτες τους, φοράνε τα παπουλιά τους, έτσι δεν έχουν κανένα σεβασμό από κανέναν, ηλεκτρικά από κανέναν, έχουν εξευτελίσει τα πάντα, έχουν σπάσει τη σπορδινική στήλη του Έλληνα. Αλλά θα έρθει η στιγμή που αρχιτρίκλινος του Αμερικανού Εβραϊσμού, ο Παπανδρέου, και ο συνεταίρος της Ρετσουσίας Αμαράς,
να την πατήσουν. Ένα έγινε ο πρωθυπουργό. Ο άλλο δεν θα γίνει, δεν θα προλάβει να γίνει. Θα φύγει. Ακούστε, με αυτά που βλέπει ο κόσμο, θα επαναστατήσει. Ήδη υπάρχει πολύ ροδί και μεγάλο θυμό. Αυτό το λέω. Εάν πιάσετε σήμερα του πασόκου που έχουν κομματική συνείδηση, θα σα πω. Με αρχόταν να σπάσω την τηλεόραση εχθές, μου ξανά τον Παπανδρέου και αναθεματούσα την ώρα που εγώ, αγωνιστής της δημοκρατίας, αγωνιστής για μια καλύτερη δημοκρατία, για μια καλύτερη ζωή, έτσι, αποδέχομαι να μου κάνουν ανακοινώσεις, να μου κάνουν ανακοινώσεις η Χούντα που διευρύνει το Δημοτικού Ταμείου. Μας το έπανε 17 άτομα. Το συναντήσαμε στον δρόμο του Πασόκ, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Έτσι, οργή, θυμός, δεν μπορούν οι άνθρωποι να περπατήσουν στον δρόμο όπως δεν περπατάγανε κάποτε και οι νεοδημοκράτες. Οι νεοδημοκράτες το ίδιο, οι αριστεροί το ίδιο. Δεν έχει κανένα σεβασμό ο πρωθυπουργός. Αντιμετωπίσετε ως άνθρωπος ξένων δυνάμεων πλέον από τη συντριπτική διαψηφία του ελληνικού λαού. Του το λέμε και τι σου λέμε, μα του το μεταφέρετε. Να στο πάρει λοιπόν είδηση ότι αντιμετωπίζεται από τους πολίτες της χώρας ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη έτσι υπηρεσία από ξένη δύναμη. Μπορεί να τη λέει ο λαός για να διαλύσει την Ελλάδα. Θα μου πείτε, και να έρθει ο λαός στην εξουσία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τα ίδια και χειρότερα. Αυτός είναι χαμένος στο πέλαγος. Δείτε τον πώς στέκεται στη Βουλή, δείτε τον πώς περπατάει, δείτε τον το απλανό δρόμο το οποίο έχει, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σταθείτε λίγο στην παρατήρηση και κόφτε τους. Αν ο ένας, σύμφωνα με την παλιά ορολογία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ρούφο, ο άλλος είναι χαμένος στο πέλαγος και στο διάστημα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δεν χρησιμοποιώ εγώ τέτοιες ώρες. Τους χρησιμοποιεί το πεζοδρόμιο κάτω. Έτσι ο κόσμος είναι επιγραμμένος. Ο κόσμος είναι πληγωμένος πάρα πολύ. Και ακούστε τώρα και κάτι. Ετοιμάζεται, λέει ο κύριος Παπανδρέου, να μοιράσει την πίτα. Έτσι, σε πουλάει τα πάντα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σαμαρά, με τη σύμφωνη γνώμη του Σαμαρά, έχουμε μπει, έχουμε αποβάλει τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, έχουμε μπει στη φατσερική πολιτική. Μόνο η Θάτσερ δεν υπολόγιζε έτσι το πολιτικό κόστος. Αυτό κάνει και ο Παπανδρέου και βάζει τους Τροϊκανούς και κάνει τις ανακοινώσεις και αυτός μετά το εφαρμόζει. Δεν τον πειράζει εάν οι ανακοινώσεις γίνονται από τρίτη δύναμη, δηλαδή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από τους δανειστές. Φτάνει και αυτός είναι πρωθυπουργός, συνομιλεί, κερδίζει χρόνο και ο Σαμαράς πάει και τον ξεστομίζει έτσι κυριολεκτικά. Και έχει τους λόγους του. Τι θα κάνει ο Παπανδρέου τώρα, θα μοιράσει την πίτα. Αλλά θέλει να ξέρει τι ζητάει ο κάθε μεγάλος επιχειρηματίας. Και γι' αυτό προγραμματίζει μια συνάντηση με τους μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, είτε ζουν στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, για να του πούν, όλοι θα είναι όμως παρόντες, για να του πούν τι διεκδικεί ο κάθε ένας και να σταματήσει ο πόλεμος των συμφερόντων και να έχει την άνεση να δώσει στον πετρελαιό αυτά που ζητάει, σε αυτόν που έχει το φυσικό αέριο αυτό που ζητάει, αυτοί που είναι στις κατασκευές και λένε μόνο μπόμπολα στην Οικειοτόκαλη και παίρνει πολλά έργα λένε σε όλη την Ελλάδα, έτσι προωθείται, αγωνίζεται για να τα πάρει. Ο άνθρωπος και έχει κατασκευαστική εταιρεία την Ιντελκά, λοιπόν, ο Μητυλινέος πάρα πολύ, κάθε ένας να πει τι θέλει να πάρει, για να ξέρει να έχει κατεύθυνση πού θα πάει την πίτα και πώς θα την πάρει. Και παράλληλα, διαπιστώνει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι διαπιστώνει ότι τα μέσα ενημερώσεων λέει τον παίζουν πλέον αρνητικά. Έχει παράπονα από την ελευθεροτυπία. Η
essere di più, abbiamo imparato da Giorgio, da parole una componente che la parola ha detto di Giorgio, sì, e sparato da lei, ha detto Sky che capiamo questa terapia per la schiena, che torna a dire, sa, che faremo per Astros, che la sua pittia, perché ti va a pittia, ti scrive a Nisso, che fa fumarsi le camarate, che il voto se fu marito, già non un po' sborino sino il resto, che non sta mattissimo per stipimato, per non dire il tuo concerto, e sì, concerto era per i figli di figlio, mi sta pure in questa maletta. Allora, il politico te lo dico in diretto, a te che sta disposto a terus, e il voto sui canalartes, che tu mi cruz canalartes, che tu mi cruz per il voto, la vita in periferia, tua figlia, prova a portare in mano sua figlia, che ci iva me in missi, o ti evnoisi che torna a trito a partir spitali di sinagisi, che anche se te bolle me, o certa, e ci ti si meno me la sta, e ti anni pirche na la stuti lisi, o papadola da pitu fili che filos, feita un parenzon, a me os amaraos, ven ferri, ma to gianni parenzon, e ci tus logos, se tiene por la frena, estos exusios, que mi olor que se emite, epa se me eji, etsi, la gloria que se lleva, epa se me eji ta, de la constitua, ta opía, y que esto, a esa, de facilio va a dar el epa se me va, facilio me proyos a la eji toda, me ta te freni, de ti, de ti, a te freni, y a ti polite, si te vi, y a ti, a ti polite, si más te lo